Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα, ημέρα Τρίτη, 20 του μηνός. Καλά τα λέω, χάσει τις μέρες. Τρίτη και 20 είναι Βίλη. Τρίτη και 20, καλά τα λέω. 20 Αυγούστου 2019. Είμαστε και σήμερα κοντά σας για την δική σας και ανώλευκη ενημέρωση, που αλλού, στην ώρα για μπλε, στην μοναδική ραδιοφωνική εκπομπή που αντέχει, δεν ξέρω πόσο, αντέχει όμως, δεν ξέρω πόσο ακόμα, αλλά αντέχει. Με το πόσο είμαστε με το 13, 13η σεζόν. Μάλιστα. Η ώρα για μπλε, εδώ στο Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Και θα πάμε μέχρι τις 8 φυσικά για να καταγράψουμε την κυανόλευκη επικαιρότητα σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, σε βόλεϊ, με αγαπημένες μουσικές σήμερα, καθώς σαν σήμερα γεννήθηκε και ο αγαπημένος Phil Lynott, τον θυλίζει, και ο αγαπημένος Robert Plant, τον Led Zeppelin. Τον δεύτερο τον είδαμε, ήμασταν τυχεροί αρχές δεκαετίας 2000 εδώ στη Θεσσαλονίκη, τον πρώτο δεν προλάβαμε να τον δούμε, πήγαμε στο άγαλμά του και του είπαμε ένα γεια του φίλου μας, του Phil. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blue-libero-papaki-yahoo.gr για τους τρόπους επικοινωνίας, για ό,τι θέλετε να γράψετε, να ρωτήσετε, να σχολιάσετε, να μας κάνετε παρέα εδώ με τα μηνύματά σας, από όπου και αν είστε, όπου και αν μας ακούτε, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δύο συνεντεύξεις έχουμε προετοιμάσει για σήμερα, η μία μπασκετική στο πρώτο μισό της εκπομπής, η δεύτερη βολεϊκή στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, θα πούμε κάποια πράγματα, αλλά εξακολουθούμε και είμαστε σε αναμονή με αυτό το μπάσκετ και το μήπως και γίνει κάτι. Πενιά, Μπίλι μου, πενιά. Σήμερα το απόγευμα, σε λίγο, σε καμιά ώρα λογικά, είναι να γίνει συνάντηση, ένα διοικητικό συμβούλιο, κατά κάποιο τρόπο, του Ιδρυτικού Σωματείου. Το Ιδρυτικό Σωματείο, το οποίο, εάν η ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ μπει σε καθεστώς εκαθάρισης, η ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ με μεγαλωμένο Χωτό Παπαδόπουλο, η ΠΑΕΑ ΕΠΗΡΑΚΛΗΣ, έτσι, τότε δεν θα έχει και πολλές, έως καμία, αρμοδιότητες. Καλησπέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο που μας ακούει και σήμερα από τη Λευκάδα. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά και χαίρομαι που είσαι εδώ στην παρέα μας. Θα αποφασίσουν τα πάντα. Είναι αναγκασμένοι να αποφασίσουν τα πάντα και για το μέλλον του Ιδρυτικού Σωματείου και για το μέλλον των ίδιων, το αν θα συνεχίσουν ή όχι σε αυτό, το Ιδρυτικό Σωματείο δηλαδή. Γιατί νομίζω ότι σε κανένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος, τελειώνει και η θητεία τους. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει νέο ΔΣ. Και για το μέλλον του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, που βέβαια για το μόνο για το οποίο μπορούν να αποφασίσουν αυτή τη στιγμή, πέρα από το αν κάποια από τα μέλη του Ιδρυτικού Σωματείου έχουν επαφές με άλλες ομάδες, με ηθήνοντες άλλων ομάδων για κάποιο αφημί, όπως έγινε τις Τρίγλιες ή οτιδήποτε άλλο, καλούνται να πάρουν και μια απόφαση το τι θα κάνουν με την ΚΑΠΑ 19 που ανήκει στο Ιδρυτικό Σωματείο, γιατί για τις υπόλοιπες ηλικιακά χαμηλότερα ομάδες, δηλαδή K17, K15, K13 και ούτω καθεξής, υπάρχει σοβαρή σκέψη. Είχαν ευκαιρία να το συζητήσω εκτός αέρα και με τον κύριο Κώστα Ηλιάδη, που ήταν μέχρι πρότινος στις Ακαδημίες του Ηρακλή υπεύθυνος, μήπως και μπορέσουν να σώσουν αυτές τις ομάδες, τις μικρότερες ηλικιακά, κάτω από την K19 επαναλαμβάνω, με τη βοήθεια του Γυμναστικού Σύλλογου. Θα σκεφτεί κάποιος και θα έχει και δίκιο ο Γυμναστικός Σύλλογος, έχει τόσα στο κεφάλι του, τόσα στην πλάτη του, τόσα να το βαραίνουν, να έχει και στις πλάτες να κουβαλά και τις Ακαδημίες του Ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Αν όμως δεν υπάρχει ομάδα, αν δεν κατέβει κάπου η ομάδα, γιατί για να υπάρξει K19 να παίξει κάπου, πρέπει να υπάρχει κεντρική ομάδα. Και αν αποτελέσει η ίδια η K19 αντρική ομάδα, γιατί και αυτό είναι κάτι που πέρασε από το μυαλό τους. Αλλά για τις K17 και κάτω, το σκέφτονται σοβαρά
σε συνεργασία, επαναλαμβάνω, με το Γυμναστικό Σύλλογο, για να κρατήσουν αυτά τα παιδιά στον Ηρακλή, για να κρατήσουν το φυτώριο, όπως λέμε, ζωντανό. Τώρα για την ΚΑΠΑ 19, το είπαμε και χθες, δεν έχει πάρθει καμία οριστική απόφαση ότι ο Ηρακλής θα κατέβει στη ΓΑΜΑ Εθνική, δηλαδή ΔΕΛΤΑ Εθνική, με την ΚΑΠΑ 19 για να παίξει, γιατί δεν θέλουν στο ιδρυτικό σωματείο απλά να κατεβάσουν μια ομάδα που να παίξει για να παίζει. Δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον, κανένα κίνητρο στον κόσμο, τίποτα. Απλά θα υπάρχει ο Ηρακλής με την ΚΑΠΑ 19 που θα παίζει τη ΓΑΜΑ Εθνική και τίποτα παραπάνω. Και το δεύτερο είναι ότι εδώ παίρνεις ένα μεγάλο ρίσκο, γιατί αν αυτή η ομάδα πες ότι κάνει πρωταθλητισμό και ανέβει στη Football League, πάλι τα χρέη του Παπαθανασάκη αλλά και του Τόμ Παπαδόπουλου που ήδη υπάρχουν θα επιστρέψουν και θα βαραίνουν την ομάδα. Δεν είναι βιώσιμη λύση, δεν είναι καν λύση αυτό το πράγμα. Και ένα από αυτά που θα συζητηθούν στο σημερινό Δέλτα Σίγμα του Ιδρυτικού Σωματείου είναι και αυτό, το τι θα αποφασίσουν να κάνουν με την ΚΑΠΑ 19. Από ό,τι μας είπαν, μέχρι αύριο Τετάρτη είναι η προθεσμία για να συμπληρωθεί το puzzle των ομάδων που θα παίξουν στη ΓΑΜΑ Εθνική, δηλαδή στην τέταρτη τη τάξη κατηγορία. Ό,τι είναι να γίνει λοιπόν, θα γίνει σήμερα αύριο. Και επίσης εκκρεμεί η Γενική Συνέλευση που θα προκαλέσει, που θα ορίσει ο Γυμναστικός Σύλλογος στο Κατσάνιο, στο Ιβανόφιο, δεν ξέρω που αποφασίσουν, σε ένα από τα δύο προφανώς. Μέχρι την Παρασκευή θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει αυτό. Αν και ακόμα Τρίτη δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, πάμε για αύριο Τετάρτη να δούμε μήπως προκύψει κάτι επ' αυτού. Πού είσαι ρε Μουμίν? Πω. Χρόνια και ζαμάνια. Ε, Βασίλη. Όχι ο παίχτης που έπαιξε και στον Ηρακλή, μεταξύ άλλων. Μάλλον συγκινήθηκε ο φίλος ο Μουμίν. Πολύ καλός ακροατής από τον ίδιο τον σπορ, νομίζω. Που λέγαμε νωρίτερα το πόσα χρόνια είναι αυτή η εκπομπή εδώ στον αέρα του Λίμπερο. Άσε φίλε Μουμίν, μην πιάσουμε τα χρόνια. Γιατί κλείσαμε 15 χρόνια στο Λίμπερο από τότε που άνοιξε και πατήσαμε και τα 40. Γεια σου φίλε μου Μουμίν. Να είσαι καλά και χάρηκα πολύ που και ακούς και που έστειλες το μήνυμά σου. Να είσαι γερός. Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Κάθε μέρα φυσικά μιλάμε για μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια. Πόσο μάλλον τώρα που υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τον κόσμο εν ώψη και της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων. Αργούν βέβαια, τέλη Σεπτεμβρίου. Αλλά οι μεταγραφές, οι κληρώσεις, η επικαιρότητα, η καθημερινότητα μας κάνουν να αυξάνεται το ενδιαφέρον. Χθες είχαμε ακόμα μια κλήρωση αυτή τη φορά για το κύπελο και θυμίζουμε το πρόγραμμα έτσι πως έγινε με Περιστέρι, Άρη. Περιστέρι έξω, Άρη, Αλεξάνδριο, Άρη στο Ιβανόφιο. Χθες φυσικά στην κλήρωση και στην βράβευση του μπασκετικού Ηρακλή από την ΕΟΚ για την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια έδωσε το παρόν ο κύριος Δρακόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΑΕ, αλλά και ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ, ο κύριος Δημήτρης Καρβέλας, ο οποίος τώρα είναι στην γραμμή μας. Κύριε Καρβέλα, τι κάνετε? Καλησπέρα. Γεια σας. Είστε καλά? Μια χαρά. Το μπάσκετ του Ηρακλή μας κάνει κάθε μέρα να χαμογελάμε, να αισιοδοξούμε, να ασχολούμαστε, γιατί από τη μία δεν ξέρω αν έχετε χρόνο να ασχοληθείτε, ξέρετε ότι με το ποδόσφαιρο η πίκρα είναι και η στεναχώρια πάρα πολύ μεγάλη, που είμαστε 20 Αυγούστου και δεν υπάρχει καν ποδοσφαιρική ομάδα σε κάποια κατηγορία, και με την επιστροφή της μπασκετικής ομάδος και με τις κινήσεις που έχουν γίνει από την ΚΑΕ, με τις μεταγραφές, με αυτή την καθημερινότητα, τη γλυκιά όπως λέμε καθημερινότητα, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Εσείς βέβαια είστε από μέσα και θα μας τα πείτε καλύτερα. Δεν θέλω καταρχήν να ξεχωρίσει κανένας τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής είναι ένας ενιαίος. Όλοι είμαστε με το ποδόσφαιρο, όλοι είμαστε με το μπάσκετ, όλοι είμαστε με το βόλι. Ο Ηρακλής είναι ένας. Εγώ δεν θέλω να το παίξω ότι έγινα ξαφνικά Ηρακλής. Από τη στιγμή όμως που δουλεύω και εργάζομαι στον Ηρακλή και εμένα με ενδιαφέρει το κάθε τι λειτουργεί και υπάρχει για την ομάδα αυτή. Mm-hmm. Και με ενδιαφέρει είτε ποδόσφαιρο είναι είτε βόλεϊ είναι οτιδήποτε το καλύτερο για την ομάδα του Ηρακλή. Η ομάδα όντως του μπάσκετ έχει ξεκινήσει καλά.
Δηλαδή, οι βάσεις έχουν αρχίσει και μπαίνουν σε λογικά πλαίσια, ούτε τρομερές πατάλες, ούτε τίποτα. Νομίζω ότι ο coach κάνει μια πολύ καλή ομάδα και νομίζω ότι φέτος οι φίλοι του Ηρακλή θα ευχαριστηθούν μπάσκετ από την ομάδα. Γιατί νομίζω ότι κάνουμε το καλύτερο για να ευχαριστηθεί ο κόσμος του Ηρακλή φέτος την ομάδα. Έχω την αίσθηση, κύριε Καρβέλα, και το έχουμε ξανασυζητήσει, ότι και η Ελλάδα θα ευχαριστηθεί μπάσκετ και θα ευχαριστηθεί Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής έλειψε πάρα πολύ 8 χρόνια. Δεν ξέρω αν αυτό το αφουγκραστήκατε και χθες και με τη βράβευση της ομάδος, με τους υπόλοιπους που δώσαν το παρόν από άλλες ομάδες στην κλήρωση. Το πόσο χαίρονται και αυτοί, όπως και εμείς, που εμείς ούτως ή άλλως θα χαιρόμασταν, γιατί είμαστε στην οικογένεια του Ηρακλή, αλλά και αυτοί που ξέρουν ότι θα ζωντανέψει ξανά η Α1 με τον Ηρακλή και το Ιβανόφιο και ό,τι αυτό περιλαμβάνει. Γι' αυτό ξεκινάμε και είναι και άλλη φορά που έχουμε μιλήσει και ξεκινάμε και λέμε για την ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή. Η ομάδα του Ηρακλή, όντως σαν όνομα, γιατί το όνομα του Ηρακλή είναι τεράστιο στον ελληνικό χώρο. Σε οτιδήποτε άθλημα, ειλικρινά πιστεύω, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μένει στην Αθήνα. Ναι. Δεν μένει στη Θεσσαλονίκη. Το όνομα του Ηρακλή είναι τεράστιο. Σίγουρα δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει τον Ηρακλή στην Α1. Σίγουρα και εμείς που εργαζόμαστε και δουλεύουμε για την ομάδα του Ηρακλή, θέλουμε να δούμε τα πάντα τα καλύτερα για την ομάδα του Ηρακλή. Δηλαδή ο Ηρακλής δεν ήρθε απλώς για να κάτσει ένα χρόνο να δει πώς πάει και να φύγει. Ο Ηρακλής ήρθε για πάντα να μείνει στην Α1, γιατί η Α1 είναι η κατηγορία του Ηρακλή στο μπάσκετ. Ο Ηρακλής έχει προσφέρει τόσα πολλά στον χώρο του μπάσκετ και τόσα πολλά πράγματα στον αθλητισμό γενικά, το όνομα Ηρακλής, το οποίο εντάξει, από μόνο του δείχνει ότι ο Ηρακλής φέτος δεν είναι μέσα στις ομάδες οι οποίες θα κινδυνεύσουν να παίζουν κατηγορία. Και ένα άλλο πράγμα, δεν ασχολιόμαστε με τέτοιο πράγμα. Ναι. Εμείς θέλουμε φέτος να πάει όσο καλύτερα μπορεί η ομάδα. Μπορεί να είναι πρώτος χρόνος και ένας χρόνος ο οποίος θα ξεκινήσει η ομάδα, εντάξει, και οι άνθρωποι της ομάδος να μαθαίνουμε την Α1. Αλλά νομίζω ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στην ομάδα είναι επαγγελματίες, γνωρίζουν την κατηγορία πολύ καλά και πιστεύω ότι οι φίλοι του Ηρακλή φέτος θα ευχαριστηθούν η ομάδα. Είναι αυτό που λέμε, κύριε Καρβέλα, και για το μπάσκετ και για άλλα αθλήματα, όταν πηγαίνει καλά μια ομάδα, να βγάλουμε γούστα. Το λέω λίγο λαϊκά. Αλλά αυτό που έγινε, ναι, με την Καστοριά, για παράδειγμα, αν γίνεται σχεδόν κάθε Σάββατο, νομίζω ότι η χρονιά θα είναι πετυχημένη από όλες τις απόψεις. Θα είναι πετυχημένη η χρονιά. Ειλικρινά σας λέω ότι οι φίλοι του Ηρακλή έχουν να δουν πάρα πολλά πράγματα φέτος από την ομάδα του Ηρακλή. Μεταγραφές περιμένουμε κι άλλες. Ξέρω ότι δεν είστε ο αρμόδιος και δεν θα μου απαντήσετε σε αυτό, αλλά με την πρόσφατη δήλωση του καλού σας φίλου και συνεργάτη, του κύριου Γιάννη Καστρίτη, περιμένουμε και ενίσχυση στους ψηλούς. Και η αλήθεια είναι ότι με θυμάμαι να κάνω εκπομπή και με την άκρη του ματιού μου να βλέπω και λίγο πλάνα από εθνική εφήβων εκεί στο Ηράκλειο, που ήσασταν μαζί, και έλεγα ότι κάποια στιγμή αυτό το δίδυμο δεν μπορεί, θα το δούμε και στον Ηράκλειο. Πού να, που το βλέπουμε. Γιατί ο κύριος Καστρίτης φυσικά είναι μέλος της οικογένειας του Ηρακλή και αυτός. Ναι, αλλά θα σας πω κάτι. Τον κύριο Καστρίτη και ο κύριος Καστρίτης, ναι, δεν θα ξεκινήσουμε από το πώς είστε και τι έγινε, γιατί γνωρίζετε όλοι ότι η επιθυμία από την αρχή της ομάδας ήταν ο Κώστας ο Μέξας, ένας άξιος προπονητής. Από την πέρα, από τη στιγμή που ο Μέξας δεν έμεινε στην ομάδα, ψάξαμε να βρούμε ό,τι καλύτερο για την ομάδα. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο Γιάννης είναι ένα παιδί το οποίο είναι ό,τι καλύτερο για την ομάδα. Και νομίζω ότι έχει να δώσει πάρα πολλά και στον Ηρακλή και στο ελληνικό μπάσκετ. Γνωρίζεστε πάρα πολύ καλά και από την εθνική και έχει σημασία η δική σας η δήλωση. Τώρα, με αφορμή για τη χθεσινή κλήρωση, πώς σας φαίνεται η αρχή με Περιστέρη, Άρη και Άρη? Νομίζω ότι θέλαμε μια καλύτερη κλήρωση. Η κλήρωση δεν ήταν, νομίζω, στα αυτά που θέλαμε. Γιατί, εντάξει, νομίζω ότι παίζουμε ένα παιχνίδι με τον Άρη, παίζουμε μετά ένα παιχνίδι δύσκολο πάλι εκτός έδρας με το Ρέθυμνο, μετά επιστρέφουμε, δεν είναι νομίζω η κλήρωση η καλύτερη δυνατή, ναι, αλλά νομίζω ότι η ομάδα θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο.
θα είναι μια δυνατή αρχή. Πολύ δυνατή αρχή με αυτά τα συνεχόμενα. Ναι, και αυτό νομίζω, ότι είναι καλό για την ομάδα. Όσον αφορά το γήπεδο, τις εργασίες που απαιτούνται, που μας είχαν πει, μας είχαν μεταφερθεί από την ΚΑΕ και τις προηγούμενες μέρες, γνωρίζουμε, κύριε Καρβέλα, το τι ακριβώς συμβαίνει, ημερομηνίες, καταλυτικές. Το γήπεδο δεν υπάρχει καταλυτική ημερομηνία. Στο γήπεδο εμείς τα κάνουμε προπόνηση, κάνουν προπόνηση και οι άνθρωποι δουλεύουν. Ήδη, ναι. Και έχει περάσει και ο ΕΣΑΚΕ, έχει ελέγξει, έχει δει και νομίζω ότι είναι γιατί γνωρίζει τι έχουμε παραγγείλει. Τι πράγματα έχουμε και είναι έτοιμα προς κατάσταση και οι χρόνοι μας θα είναι μέσα στα πλαίσια που μας έχει δώσει ο ΕΣΑΚΕ. Άρα δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ωραία. Να είστε σίγουροι. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας. Και χαίρομαι να μιλάω για μπάσκετ. Χαίρομαι να μιλάω για μπάσκετ και χαίρομαι να μιλάω για Ηρακλή. Γιατί πλέον να ξέρετε κάτι, ότι δεν με την ομάδα αυτή και αυτή τη στιγμή εγώ το μοναδικό που με ενδιαφέρει είναι η ομάδα του Ηρακλή και δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και να είστε σίγουρος ότι όλοι αυτοί που δουλεύουν στην ομάδα του Ηρακλή θα κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα και για τον κόσμο του Ηρακλή. Αλήθεια, χθες πώς σας αντιμετώπισαν οι υπόλοιποι ως εκπρόσωπο του Ηρακλή? Χαίρονται. Γιατί ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα, ειλικρινά σας λέω, χαίρονται. Αν αρχίσουν να χάνουν, μπορεί να μην χαίρονται τόσο. Εντάξει, να σου πω κάτι, μέσα στο πρόγραμμα είναι και οι ήττες και οι νίκες. Δεν υπάρχει. Νομίζω ότι τέλος πάντων όλα καλά. Φέτος θα είμαστε, νομίζω, θα είμαστε ικανοποιημένοι όλοι και θα είμαστε και χαρούμενοι όλοι. Μακάρι να πάρει όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρβέλα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα να είστε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό βράδυ. Στον κύριο Δημήτρη Καρβέλα, στον Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ Ηρακλής, στην Αθήνα που βρίσκεται. Εκπροσώπησε χθες την ΚΑΕ Ηρακλής μαζί με τον κύριο Δρακόπουλο που βραβεύτηκε η ομάδα. Μας είπε ενδιαφέροντα πράγματα και για την κλήρωση και για τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής και για το πώς αντιμετωπίζουν τον Ηρακλή οι υπόλοιποι, οι άλλοι. Και για το τι σημαίνει, φυσικά εμείς το ξέρουμε, αλλά έχει σημασία κάποιος που είναι μόνιμος κάτοικος Αθήνας να λέει το τι πραγματικά σημαίνει η επιστροφή του Ηρακλή στην Α1, στην Basket League. Άσε φίλε μου, μην, άστα να πάνε. Έπιαζες λέει τα 40 ρε σκύλε αγωνιστή σαν να μην πέρασε μια μέρα. Όντως, αυτό το 2003 ήλιος των σπορ με το 2019 λίμπερο 107,4 είναι. Περνάνε τα ρημάδια, τα χρόνια, τι να κάνουμε, γεροί να είμαστε. Καλησπέρα Γιώργο, πήγα κρουαζιέρα με τον καπετάνιο Κώστα. Ήταν εκπληκτικά από τις καλύτερες στιγμές των διακοπών μου. Πολύ τρέλα και γέλιο ο καπετάνιος και σωστός επαγγελματίας να αφήνει τους τουρίστες άκρος ικανοποιημένος. Σε ευχαριστώ πολύ. Αλίμονο. Εγώ σας ευχαριστώ που πηγαίνετε και κάνετε κρουαζιέρες με το αεροστάκι τον καπετάνιο Κώστα, που φέτος γίνεται πραγματικά χαμός στο Μακεδονία Παλά, στον Ιδρύ, στο κρουαζιερόπλοιό του. Πραγματικά χαμός. Σήμερα τον απολαμβάνει ο Στέφανος Σωτηρόπουλος. Κάνει, ναι, είδα και τον μικρό τον Μάριο εκεί. Με κασκόλ, αγκαλιά με τον καπετάνιο. Είναι σούπερ. Επαναλαμβάνω, για όσα Ηρακλάκια, ακόμα το καλοκαίρι δεν τελείωσε, σκοπεύουν από εδώ και πέρα να πάνε στη Λευκάδα, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου με την εκπομπή, να σας κάνω πάσα τον καπετάνιο με πολύ μεγάλη χαρά. Κούτρα θα την κάνετε την κρουαζιέρα, δεν απλώστε τίποτα. Από Νιδρύ θα πάτε Σκορπιό, θα πάτε Γκρεμνού, θα πάτε Πόρτο Κατσίκι, θα πάτε Κεφαλονιά, θα πάτε Ιθάκη και θα γυρίσετε κάτι σε 6.30-7 παρά. Τέλειο. Πιο τέλειο δεν γίνεται. Η Νατάσια από την Νότια Ελλάδα γράφει «Τιμή μας να έχουμε στον Ηρακλή και να εργάζονται και να μας δίνουν τις γνώσεις τους τέτοιοι μπάσκετ άνθρωποι και γεμάτη σοφία και αυτά φαίνονται και ακούγοντάς τον». Καλησπέρα Νατάσα. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στον χώρο ο κύριος Δημήτρης Καρβέλας. Τεράστια εμπειρία και είναι σημαντική η παρουσία του και η προσθήκη του όλα αυτά τα χρόνια με τις εθνικές, με την Ομοσπονδία. Ο Κώστας μου γράφει για τον Ηρακλή, ήταν στεναχωρημένος πάντως ο καπετάνιος. Πώς να μην είναι. Δεν υπάρχει Ηρακλήδεας που δεν είναι στεναχωρημένος. Ένας φίλος ο Χάρης μου στέλνει
το κασετόφωνο, αν μπορώ να το πω, στο αυτοκίνητό του, 107,4, και γράφει: σας ακούμε. Να είσαι καλά, φίλε Χάρη. Περίμενε, δεν είσαι οποιοδήποτε, τώρα το πήρα χαμπάρι. Ο Ηρακλής Βαμπλίκεν μας ακούει, ρε εσύ. Τώρα το σκότωσα το όνομα, αλλά δεν πειράζει. Γεια σου ρε Χάρη μου, είσαι εδώ μάλλον, είσαι εδώ. Ο Χάρης από την φοβερή ομάδα του Ηρακλή Βαμπλίκεν, συγγνώμη για την προφορά μου, που φέτος ανέβηκαν κατηγορία και τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ, αν θυμάστε, πριν από πότε ήτανε. Κάτσε, θα βρω εδώ τα μηνύματα και θα σας πω. 12 Ιουνίου. Εντάξει, κάνα δύο μήνες. 12 Ιουνίου. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Φαστάτε γερά εκεί στη Γερμανία με την ομαδάρα σας και εύχομαι και άλλη άνοδο. Και άλλη άνοδο να πετύχετε σύντομα. Πάμε, Μπίλη μου, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 με ωραίες ευχάριστες παρουσίες, με φίλους από τα παλιά, με τον φίλο μας τον Χάρη από τον Ηρακλή Βαϊμπλίγκεν που κάνει τον Μπάμπη πιστός ακροατής και αυτός να γράφει μήπως να πάρουμε το αφημί του Ηρακλή Βαϊμπλίγκεν να παίξουμε Bundesliga. Εντάξει, Bundesliga τα παιδιά δεν είναι. Εύχομαι σε λίγα χρόνια ο Ηρακλής της Γερμανίας εκεί στο Βαϊμπλίγκεν να ανέβει και Bundesliga. Θα πάμε στην Μπάγερ να βάλουμε 3. Εμπίλη. 3 θα τους βάλουμε. Ποια Μπάγερ τώρα. Πήγε η ομαδάρα με τα μπλε και τα άσπρα. Θα σας πω μια ιστορία, νομίζω την έχω ξαναπεί. Αν κάποιος θυμηθεί χρονιά, θα τον κεράσω ένα παγωτό. Και δύο. Μπορεί και οικογενειακό. Έχει τουρνουά προετοιμασίας ο Ηρακλής στην Αθήνα, στη Νέα Φιλαδέλφια. Πριν γκρεμιστεί, έτσι, όταν η ΑΕΚ έπαιζε εκεί. Και είναι ο Ηρακλής, η ΑΕΚ και η Χέρτα. Η Χέρτα Βερολίνο, αυτή που προχθές έπαιξε στη Μπάγερ και έφερε 2-2. Παραλίγο να κερδίσει. Και πώς το βλέπω εγώ εκεί, το παίζαν όλοι με όλους, το φιλικό. Τώρα αρχές 90 πρέπει να είναι. 94, 95, 93, 96, κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Αν κάποιος το θυμάται αυτό που λέω, ας στείλει μήνυμα. Και πώς βλέπω στην τηλεόραση, τα έδειχνε τότε τα τουρνουά αυτά, 45 λεπτά ήταν νομίζω. Τέλος πάντων. Σκάει μύτη η Χέρτα με μπλε και άσπρο και ανώλευκη ρίγα και το ΙΤΑ εδώ μπροστά. Το ΙΤΑ από το H που είναι Χέρτα. Ωραία, λέω εγώ πιτσιρικάς τότε. Πόσο ήμουν, 14-15, λέω ορίστε. Χέρτα είμαι στη Γερμανία. Τελείωσε. Και κλείδωσε. Στη Γερμανία είμαστε Χέρτα. Με τα μπλε άσπρο παιδιά και το ΙΤΑ στο στήθος. Πήγαμε να κερδίσουμε προχθές την Μπάγερ. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blue-libero-papaki-yahoo.gr. Άρα στη Γερμανία είμαστε Χέρτα Βερολίνου που φορούν το ΙΤΑ και τα άλλα τα παλικάρια του Ηρακλή Βαϊμπλίγκεν που και αυτοί. Συνεχίζουμε νωρίτερα. Είχαμε εδώ τη συζήτηση με τον Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ Ηρακλής, τον κύριο Δημήτρη Καρβέλα. Αλλάζουμε άθλημα, πάμε στο βόλεϊ. Χθες τέτοια ώρα ακούγαμε τον Χάρη Σακόγλου. Το μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή ενισχύει πολύ την θέση του διαγωνίου μαζί με τον Ρούντι Βερχόεφ, τον οποίο ακούσαμε την Παρασκευή. Θα συνεχίσουμε με αθλητές της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Ηρακλή και χαίρομαι που πλέον δεν μιλάω μόνο για εφηβική ομάδα. Δεν θα μιλήσω μόνο για την εφηβική ομάδα με τον Παναγιώτη τον Βαρβεσιώτη. Θα μιλήσω και για την ανδρική ομάδα, γιατί θα είναι κανονικότατο στέλεχος. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι προωθείται στην ανδρική ομάδα. Τα προηγούμενα χρόνια έχει πάρει τίτλους και διακρίσεις και με τους παιδες και με τους εφήβους του Ηρακλή και Πανελληνία πρωταθλήματα. Ήρθε η ώρα να είναι στην δωδεκάδα των αντρών και να είναι σταθερός εκεί ο Παναγιώτης Βαρβεσιώτης, ο οποίος τώρα είναι στη γραμμή μας και νομίζω ότι αυτή η ανακοίνωση και αυτή η είδηση που πρόσφατα προέκυψε είναι από τις περιπτώσεις που λες ότι ζω το όνειρό μου. Το ζεις το όνειρό σου, Παναγιώτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ήταν όνειρο ζωής και στόχος. Εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια. αυτό που έχω να πω είναι ότι τώρα δεν θα επαναπαστώ που έφτασα στο στόχο μου. Τώρα χρειάζεται δουλειά και να βοηθήσω όσο μπορώ στην ομάδα και σε αυτή και να συνεχίσω την ιστορία του Ηρακλή με τις διακρίσεις και τους τίτλους. Είσαι από πολύ μικρός
Βοήθησε με σε ηλικία, από πότε παίζεις βόλεϊ στον Ηρακλή? Ξεκίνησα το 2008 στον Ηρακλή. 11 χρόνια, δεν και λίγα. 11 χρόνια, ναι, ναι. Και έχεις περάσει από όλα τα κλιμάκια, τα ηλικιακά, από παμπέδες, από παιδες, από εφήβους. Ναι, 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 ναι. Έχεις μία ακόμα σεζόν ως έφηβος, προλαβαίνεις να κατακτήσεις ακόμα ένα πρωτάθλημα. Έτσι, ναι, βεβαίως. Και ταυτόχρονα θα είσαι πλέον και στις αποστολές, θα είσαι κανονικά στην αντρική ομάδα. Ούτως ή άλλως, νομίζω πέρυσι κάποιες φορές είχες κληθεί από τον Γιάννη Ορφανό και προπονήσεις έκανες κάποιο διάστημα. Ναι, στην αρχή της σεζόν και κάποια φιλικά κάναμε. Αλλά τώρα θα είναι πιο σταθερή η κατάσταση για σένα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είσαι έτοιμος να το διαχειριστείς όλο αυτό? Σε μικρή ηλικία είμαι... πάντα. Ναι, εντάξει, είναι μεγάλο ταξίδι. Είναι κάτι διαφορετικό. Είμαι έτοιμος για αυτό εδώ πέρα. Είμαι έτοιμος ψυχολογικά και σωματικά. Και είμαι στη διάθεση του coach να εκτελέσω ό,τι μου πει και να κρατάω τη σημαία ψηλά του Ηρακλή. Ο πήχης ανεβαίνει, γιατί είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα να παίζεις με αντιπάλους της ίδιας ηλικίας και πλέον να μπαίνεις σε αντρικό επίπεδο, με ομάδες δυνατές, με πρωτάθλημα, με κύπελο, με League Cup, με Final Four μακάρι να προκύψουν. Είναι αυτό που είπα πριν, ένα όνειρο που ο καθένας θα ήθελε στην ηλικία σου να το ζει. Ναι, είναι, θα είναι τρομερά μάτσα. Το επίπεδο είναι διαφορετικό καταρχάς. Υπάρχουν στο πρωτάθλημα παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Θα γίνουν αγώνες που δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου, σαν παίκτης, γιατί σαν θεατής έχω δει πολλούς τέτοιους. Και φαν, δηλαδή, το θέλω πάρα πολύ να το ζήσω αυτό, και σαν παίκτης, γιατί θα μάθω πολλά πράγματα από αυτό εδώ πέρα. Και τώρα σιγά σιγά χτίζομαι κι εγώ και πρέπει να ξεκινήσω από κάπου. Το έχεις ζήσει ως φίλαθλος, το έχεις ζήσει ως ball boy πιτσιρικάς, το έχεις ζήσει ως αθλητής των ακαδημιών που πηγαίνατε όλοι μαζί και βλέπατε τις προσπάθειες της ανδρικής ομάδος. Τώρα θα είσαι εντός αγωνιστικού χώρου, ακόμα και στον πάγκο είναι πολύ διαφορετικό το συνέστημα. Σίγουρα, και ξέρω, ναι, πόσο πολύ περιμένεις τη στιγμή που θα σου δοθεί ευκαιρία στη μίκρα μπροστά στον κόσμο να μπεις για μία φάση, που λέει ο λόγος. Εντάξει, είναι διαφορετικό αυτό που είπες σαν θεατής και ball boy, και άλλο να είσαι ενσωματωμένος στην ομάδα, την αποστολή, να είσαι κανονικά. Φυσικά όλοι, εντάξει, ξεκινάνε από τον πάγκο και αυτό, αλλά βήμα-βήμα γίνονται όλα, δεν πρέπει να βιάζεσαι γενικά. Mm-hmm. Είμαι έτοιμος και να μπω μέσα, έστω και για μια φάση έτσι όπως είπες. Θα δώσω τον καλύτερο μου αυτό και γενικά είμαι έτοιμος. Την άλλη Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα ξεκινάτε. Θα έρθουν και οι νέοι συμπαίκτες σου, θα έρθουν και παιδιά που τα ξέρεις ήδη. Με τον προπονητή γνωρίζεστε πάρα πολύ καλά. Τι θα ήθελες φέτος να έχει ο Ηρακλής ως ομάδα στην Α1? Καταρχάς, θα ήθελα να έχουμε μια καλή σεζόν χωρίς τραυματισμούς, με υγεία, να ξεκινήσουμε από όλα αυτά. Mm-hmm. Θα ήθελα να έχουμε υψηλά τον πύχη σαν ομάδα. Θέλω πάλι να πάμε σε τελικούς, αλλά να τους πάρουμε και να σηκώσουμε τίτλους. Και γενικά να είμαστε, εγώ πιστεύω θα είμαστε τετράδα, σίγουρα, στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Αυτό έθεσε ως στόχο και ο Χάρης Σακόγλου, ο νέος συμπαίκτης χθες που μιλούσαμε εδώ στην εκπομπή. Και μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Περιμένουμε βέβαια και τις υπόλοιπες κινήσεις και του Ηρακλή και των υπόλοιπων ομάδων Μαναγιώτη για να δούμε και τι πρωτάθλημα θα έχουμε φέτος. Σίγουρα, σίγουρα. Ανταγωνιστικό θα είναι. Καλό επίπεδο. Από μέχρι στιγμής έχω δει ότι έχει χτιστεί καλό επίπεδο. Έχει γίνει πολύ καλό επίπεδο στο πρωτάθλημα. Με πολύ καλούς παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Και γενικά ο Ηρακλής έχει κάνει σεζόν με σεζόν όλο ένα και καλύτερος γίνεται ποιοτικά, θα έλεγα. Mm-hmm. Και φέτος πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε το ένα βήμα παραπάνω από πέρυσι και να φέρουμε και κάποιο τίτλο στην πόλη. Μακάρι. Η εφηβική ομάδα που θα παίξει για τελευταία φορά ηλικιακά, καθώς πλέον θα είσαι 100% άντρας,
όσον αφορά την ηλικία για το βόλεϊ. Έχετε αλλαγές για φέτος? Είναι νωρίς να πούμε κάποια πράγματα? Μέχρι στιγμής δεν έχω μιλήσει με κάποιον για το φοιτητικό, mm-hmm. με αρμόδιους, αλλά έχω ακούσει ότι θα έρθουν κάποια παιδιά μικρότερα, 2001, ναι, που περάσανε με τις πανελλήνες από τις πόλεις τους στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. και έτσι θα παίξουν και στην ομάδα. Όπως και να έχει ο Ηρακλής αυτό το επίπεδο, πάντα πρωταγωνιστεί, οπότε... Σίγουρα, ναι, και σίγουρα θα είναι και πάλι για το πανελλήνιο θα θέσουμε στόχο. Αυτό ξυπακούεται. Έτσι ακριβώς. Να σου ευχηθώ καλή ξεκούραση, γιατί έχουν μείνει λίγες μέρες ακόμα. Καλή συνέχεια στις διακοπές σου βασικά. Αν και ξέρω ότι όλοι σας πλέον σιγά σιγά μπαίνετε και σε ένα ατομικό πρόγραμμα, λίγο τρέξιμο, λίγο από εδώ. Ναι, έχουμε ξεκινήσει ήδη. Για να είστε έτοιμοι όταν έρθει η ώρα και καλή προετοιμασία, Παναγιώτη. Καλή αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον νεαρό ακραίο του Ηρακλή, τον Παναγιώτη Βαρβεσιώτη, ο οποίος πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι πλέον αποτελεί και στέλεχος της ανδρικής ομάδος από το 2008 στις ακαδημίες του Ηρακλή. 11 ολόκληρα χρόνια παίζει βόλεϊ στον Ηρακλή. Είναι Ηρακλάκι άρρωστο, αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά. Τον έχω δει και να πανηγυρίζει σαν τρελός, τον έχω δει και να κλαίει σε ήτες, στο επίπεδο των εφήβων. Είναι ένα παιδί που αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα και πραγματικά ζει το όνειρό του τώρα. Το έχω ήδη στο μυαλό μου να τον βλέπω στη Μίκρα, το πώς θα ζει τα παιχνίδια. Την καλησπέρα στο φίλο μου τον Μάνο. Γιώργο, ζούμε για να σ' ακούμε. Τα ρεμάλια και οι δίθεν παράγοντες του Ηρακλή θα εξαφανιστούν, λέει Ιούστ. 1986 με φάνη του Τζιάρι 3-3 με ΑΕΚ στο γήπεδο του Πανιωνίου, Ιούνιο, εκείνα σε είχα, λέει ο Μάνος. Εκείνα με είχες, το 86, 7 ήμουνα. Δύσκολα να με είχες εκεί. Όχι ότι δεν πήγαινα στο Καφταντζόγλιο στα 7, πήγαινα. Αλλά σε εκείνο το παιχνίδι που λες, δεν ήμουνα, Μάνο μου. Αν κάποιος θυμηθεί την ημερομηνία αυτού του τουρνουά που λέω, καλοκαιρινό τουρνουά προετοιμασίας με Ηρακλή, ΑΕΚ και Χέρτα στη Νέα Φιλαδέλφια, να μου την στείλει σε μήνυμα. Που είπαμε την ιστοριούλα για το πώς υποστηρίζουμε στη Γερμανία την Κιανόλευκη με το Ίντερ μπροστά, Χέρτα Βερολίνου. Η Νατάσα με ρωτά για τα τηλεοπτικά στο βόλεϊ. Μέχρι πρόσφατα ήταν στην ΕΡΤ. Τώρα δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση, να σου πω την αλήθεια. Εδώ περιμένουμε με την ΑΕΚ και τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης που τους δώσανε παράταση όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις. Κάτσε να τελειώσει μία αυτό. Προφανώς θα βγει κάποια ανακοίνωση. Εκτός και αν τη βγήκε και δεν την πήραμε χαμπάρι, μπορεί όταν λείπαμε. Θα ρίξω μια ματιά ξανά. Λογικά η ΕΡΤ πάλι θα τα έχει. Από ό,τι φαίνεται, εκεί, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Έγινε η κλήρωση για το γυναικείο μπάσκετ. Δυστυχώς η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή φέτος ξανά στην Α2, αφού υποβιβάστηκε. Πέρυσι ήταν στα Μεγάλα Σαλόνια. Την Κυριακή 13 Οκτωβρίου ξεκινά το πρωτάθλημα. Πρώτη αγωνιστική στο Ιβανόφιο με την Ασπίδα Ξάνθης. Δεύτερη αγωνιστική, Ολύμπια Λάρισας Ηρακλής. Τρίτη αγωνιστική, ο Ηρακλής υποδέχεται τον Παναθλητικό. Τέταρτη αγωνιστική, παίζει στο Πανόραμα. Πέμπτη αγωνιστική, Ηρακλής Άρης. Έκτη αγωνιστική, Ηρακλής Αναγέννηση Ρησίου. Έβδομη αγωνιστική, Πιερικός Ηρακλής. Όγδοη αγωνιστική, Ηρακλής ΑΕΠηλέας. Ένατη αγωνιστική, εκτός έδρας με τη ΜΕΝΤ. Δέκατη αγωνιστική, Ηρακλής Πανσεραϊκός. Εντέκατη, Απόλλων Καλαμαριάς Ηρακλής. Και ναι, αυτή είναι και η τελευταία. Μετά θα ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος για το πρωτάθλημα Α2 γυναικών στο μπάσκετ. Να διαβάσουμε και το δελτίο τύπου από τη σημερινή ημέρα του μπασκετικού Ηρακλή. Ο Γιάννης Καστρίτης βλέπει με ικανοποίηση όλους τους παίκτες με μεγάλη διάθεση για δουλειά, ενώ σπουδαία σημασία είναι η άμεση προσαρμογή των Αμερικανών Χάνλαν και Σούλερ στο κλίμα της ομάδος και στους ρυθμούς της δουλειάς. Η προετοιμασία αρχίζει να δυσκολεύει, καθώς στο πρόγραμμα θα προσθεθούν περιοδικά και διπλές προπονήσεις πρωί και απόγευμα. Ενώ πλησιάζει και το πρώτο προπονητικού χαρακτήρα φιλικό με το Ανατόλια 28 του μηνός.
Μεθαύριο την Πέμπτη στις 9 παρα 25 το βράδυ αναμένεται ο Λενζέλ Σμιθ στην Θεσσαλονίκη. Ο Αμερικανός θα ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία της ομάδος. Να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις των διαρκείας αυξάνονται καθημερινά και γι' αυτό οι ΚΑΕ καλεί τους φιλάθλους να σπεύσουν για να κρατήσουν τη θέση τους στο Ιβανόφ εν ώψη μιας συναρπαστικής, όπως αναμένεται, χρονιάς. Καλή επιτυχία στον Γιώργο Σπουγαλή στην Βουδαπέστη για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο αθλητής του, ο κολυμβητής του Ηρακλή με τον τέταρτο καλύτερο χρόνο στα 50 μέτρα πρόστιο θα δώσει το παρόν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων εανίδων στη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία. Ο Ασπουγαλής είναι από τους 5 συνολικά κολυμβητές που έπιασαν το όριο συμμετοχή στους αγώνες και είναι φυσικά κολυμβητής του Ηρακλή. Αυτό το τεράστιο ταλέντο, το σπουδαίο παιδί, τον έχετε ακούσει αρκετές φορές και εδώ και έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, λογικό εδώ στην εκπομπή. Να πούμε, να διαβάσουμε και την ανακοίνωση από το τμήμα συγχρονισμένης κολύμβησης. Από τη Δευτέρα 26 Αυγούστου τα κορίτσια του τμήματος στις κατηγορίες Δέλτα και Γάμα και τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου το Φυτώριο και τα Αρχάρια θα ξεκινήσουν τις προπονήσεις τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Καλή σεζόν στα Ηράκλα και στα μικρά κοριτσάκια που κάνουν αυτό το εντυπωσιακό και πολύ πολύ δύσκολο ομολογουμένως άθλημα της συγχρονισμένης κολύμβησης. Ήρθε η ώρα να δώσω σκυτάλι στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Έχετε κανένα guest σήμερα, τίποτα? Εσένα? Εσένα βαρέθηκα, σε βλέπω. Τον άλλον που δεν θυμάμαι πως είναι, τον είδα και χθες και τρόμαξα. Λοιπόν, δεν έχουν guest, οπότε οι δυο τους είναι. Ζάχος Ντρούλινγκ και Τάσος Τρέγιας. Πώς? Δεν σ' ακούω. Εδώ? Καλά. Ασχολίαστο. Λοιπόν, ναι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Στη γνωστή μας ώρα, 7 με 8 εδώ στην ώρα για Blaze, στο πρόγραμμα του Libero 107,4. Ευχές για όμορφο βράδυ. Να είστε καλά.